επειδή έχετε απόψεις για ένα θέμα που έχει προκύψει και μιλάω τώρα για την εργατική διαφορά της ελληνικής τράπεζας με την ΕΤΙΚ, έχει ήδη εξαγγελθεί μια προειδοποιητική απεργία και φαίνεται ότι απειλείται πλέον η εργατική ειρήνη στον τραπεζικό τομέα. Ποιο είναι το σχόλιο σας, επειδή έχετε διατυπώσει και προηγουμένως απόψεις για το θέμα. Θα επαναλάβω την άποψη, αλλά θα σας πω και κάποιες διακριτικές κινήσεις που κάνω. Σεβόμενος τα εργασιακά θέσμια, σεβόμενος το δικαίωμα του οποιοδήποτε οργανισμού να παίρνει αποφάσεις. Την ίδια ώρα θέλω να επαναλάβω κάτι. Η τράπεζα δεν είναι ακόμα μια επιχείρηση. Και ειδικά η τράπεζα στην Κύπρο. Γιατί κρατήθηκαν κάποιες από αυτές, όχι όλες δυστυχώς, γιατί έγιναν θυσίες από καταθέτες, από κατόχους αξιογράφων, από μητόχους, από το σύνολο των Κυπρίων φορολογουμένων. Δεν πρέπει να το αγνοούν αυτό. Και όπως ο κάθε οργανισμός, έστω και χωρίς τις θυσίες της κοινωνίας, έχει κοινωνική ευθύνη, πολύ περισσότερη κοινωνική ευθύνη έχουν οργανισμοί όπως είναι οι τράπεζες, που χωρίς τη στήριξη αυτών που έχω προαναφέρει, δεν θα μπορούσαν να ήταν σήμερα στην κατάσταση που βρίσκονται. Αυτό δεν πρέπει να το αγνοούν. Από την άλλη, ναι, ήδη είμαι σε επικοινωνία τόσο με τον τραπεζικό τομέα, όσο και με τους εργαζόμενους και θα προσπαθήσω ακόμα μία φορά να διαφυλάξουμε την εργατική ειρήνη και να βρεθούν λύσεις για το καλό και του τραπεζικού συστήματος και των εργαζομένων, αλλά και της οικονομίας του τόπου. Τα προβλήματα είναι εκεί και θα παρουσιάζονται κάθε μέρα. Όχι απλά να κάνουμε ανάγνωση, αλλά να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις.